Αν θέλετε να βοηθήσετε το κανάλι μπορείτε να το κάνετε μέσω του Patreon πλέον όπου βρισκόμαστε στην ελόγω εφαρμογή ε, μπορείτε να μεταφερθείτε εκεί θα βρείτε τους συνδέσμους από κάτω ε, στην περιγραφή του βίντεο και έχετε δύο τρόπους, δύο επίπεδα υποστήριξη του καναλιού έτσι ώστε και να βοηθήσετε στην, στο να συντηρηθεί το κανάλι και να παραμείνει ζωντανό να βοηθήσετε στο να επεκταθεί, να δυναμώσει είτε υλικοτεχνικά να δυναμώσουμε το κανάλι με νέου ανθρώπου που θα μα βοηθήσουν στην παραγωγή αυτών των βίντεο και το κυριότερο να το διαφημίσουμε για να πάνε αυτά τα βίντεο αυτή η ε, θεώρηση πραγματικότητα, αν θέλετε, η ελεύθερη και όχι υποκινούμενη και υποκαθοδηγούμενη σε όλο και περισσότερου Έλληνε, σε όλε και περισσότερε Ελληνίδε. Φίλε και φίλοι, γεια σα. Θέλω ένα σύντομο βίντεο σήμερα να πούμε λίγο δύο λόγια για το θέμα του κυρίου Γιαραπετρίτη, ο οποίο έδειξε η ταμή στάση είναι Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Δεν ξέρω πόσο θα πρέπει να τον αποκαλούμε από εδώ και πέρα. Εντάξει, υπάρχουν διάφορα κοσμητικά για αυτή την προκλητικότατη και πονίδη στην τροπιαστική του στάση. Αναφέρον ε, αναφέρομαι προφανώ στην, στην, υπόκληση που έδωσε τον Τούρκο πρόεδρο δύο φορέ, δι, ε, και μάλιστα μόνο γονοκλησία δεν έφτασε να, ε, να κάνει. Επειδή λοιπόν έσπευσε να δικαιολογηθεί και να πει: Α, όχι, ξέρετε, εγώ δεν το έκανα. Ήταν στην πρόεδρο τη Δημοκρατία αυτή η γονεκκλησία. Αρχικά, δείτε, για να ξεκινήσουμε λίγο λοιπόν, να αποδομήσουμε αυτή την φεδρή και τα ψέματα, γιατί δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από κάποιον ο οποίο είναι και ραγιά και ψεύτη. Δείτε λοιπόν την γονικλησία, μάλλον συγγνώμη, την υπόκληση στον Ερντογάν κατά την, ε, καθο... κατά την έλευση του στο αεροδρόμιο κατά τη στιγμή που κατεβαίνει από το αεροπλάνο. <Σταφιλωνίες> Βλέπετε λοιπόν εδώ ότι αυτό, ε, μόνο το φέση λείπει, το κεφάλι σκύβει δείχνοντας ο Σουλτάνο καλώς στο χεδιβάτο Τη Αθήνα, κάπω έτσι βλέπουν το κράτο τη Αθήνα στη χώρα μα. Άρα αυτό είναι ο κύριο Γεραπετρίτη. Τώρα ας, ε, υπάρχει και το θέμα του τι έγινε στο, ε, με, την, με την πρόεδρο, την ε, περίφημη πρόεδρο που υποτίθεται, λέει ο εγώ θα δείχνω για πάντα, είμαι ορκισμένο, να δείχνω σεβασμό στην, ε, στον επικεφαλή τη χώρα, κά, κάτι, α, μια άσχετη δήλωση που δεν προβλέπεται πουθενά, δεν υπάρχει πιο πρωτόκολλο να αυτά τα γονιπετή τίτλοι ευγενία κτλ. στην πρόεδρο τη Δημοκρατία δεν υπάρχουν πουθενά. Είναι από σκοταδιστικέ άλλε μεσαιωνικέ εποχέ. Αυτά τα, προνόμια που μάλλον τα ονειρεύεται ο Γεραπετρίτη να γίνει, δεν ξέρω πόδο και να τον ε, παρακαλούν να, να πέφτουν στα γόνατα. Δεν, δεν υφίστανται αυτά. Είναι από, τους, από τα φραγκολεβαντίνικα σχολεία που πήγε και ε, έμαθε αυτά τα οποία μα κάνει σήμερα εναντίον του ελληνικού λαού. Δεν υπάρχουν αυτά τα διπλωματικά πρωτόκολλα. μάλλον τα πολιτικά πρωτόκολλα Ούτω ή άλλω ο, ο πρόεδρο Δημοκρατία είναι ένα εσχρό θεσμό, ένα άθλιο θεσμό, μια μαριονέτα είναι. Ο πρόεδρο στο Σύνταγμα στο δεν έχει καμία εξουσία, είναι απλά ένα βασιλιά ουσιαστικά είναι, χωρί να μα φέρνει και τον τουρισμό που μα φέρνει οι βασιλιάδε τη χώρα που έχουν βασιλεία. Είναι ένα άσχετο κενό. Πραγματικά μια πολιτική μαριονέτα που απλά τη χρησιμοποιώνουμε για να, δίνει, να κάνει εκδηλώσει και να, το, να παίζει, κάνει δημόσια σχέσει. Μια άθλια μαριονέτα είναι ο πρόεδρο τη Δημοκρατία. Άρα ούτε βάση έχει σύμφωνα με τον καταστατικό χάρτη τη χώρα πουθενά δεν υποδηλώνει τέτοιε αθλειότητε και γονικλισίε, ούτε de facto έχει κάποια εξουσία αυτό ο θεσμό. Εν πάση περιπτώσει, θέλω ε, ουσιαστικά τι κάνω. Έχω πάρει το βίντεο τη γονικλισία τη υπόκληση του στον Ερντογάν που υποτίθεται όπω δικαιολογείται, λέει, όχι το έκανα στην Σακελεροπούλου, σε, α, σε, αργή λήψη, για να δείτε, δείτε μόνο και θα καταλάβετε. Όπως βλέπετε εδώ, έχει ξεκινήσει να σκύβει όταν βλέπετε ότι βγαίνει ο Ερντογάν και σηκώνεται πολύ πριν βγει η Σακελεροπούλου. Ακόμα και αν θεωρεί ότι να ο Ερντογάν, άρα ακολουθεί η Σακελεροπούλου, γιατί δεν περιμένει, ρε Πέξ, να έρθει και σε ολόκληρο που να σε δει ότι προσκίνησε. Γιατί δεν το κάνει, Δεν σε έχει δει ότι προσκύνηση; Μόνο ο Ερντογάν σε βλέπει ότι προσκύνησες. Άρα, πού πηγαίνει το, προσκύνη... το προσκύνημα. Για πείτε μου κάτω στα σχόλια τι πιστεύετε και τι σημαίνει αυτό και για αυτή την κυβέρνηση, αλλά και για το πολιτικό μα σύστημα εν γέννη.